Ξεκίνησε. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Ξεκίνησα. Ξεκίνησε να δολοφονεί. Όχι, εμένα με. Ναι. Και με δολοφονούν και δολοφονώ. Κάνω και τα δύο. Εμένα άλλη ήταν η υποψία. Για πες. Ότι άλλο είναι ο δολοφόνο. Ποιο είναι ο δολοφόνο. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Φοβάμαι και εγώ. Πάντω κάποιο από όλου σα. Υπάρχουν πολλοί δολοφόνοι σε αυτήν την παράσταση. Κανεί δεν ξέρει ποιο θα φύγει ζωντανό από αυτή την παράσταση. Από εσά. Και από το κοινό. Και από εμά. Πολλά βήματα, πολλοί θύτε. Πολλοί έρωτα. Κυρίω έρωτα. Α, ο έρωτας είναι που οπλίζει τα χέρια των. Η κινητήριο δυνάμεων. Το πάω. Κύψου. Εσύ, μάλλον αφορμή... τι κάνεις εδώ. Εγώ ήρθα να παίξω σήμερα. Όχι, έχω γράψει μουσική και. Α, οκ. Είπα να πω και εγώ ένα γεια. Είπα κάτω. Είπα και κάτω. Λέω δεν τα άκουσε. Άλλο το κάτω, άλλο εδώ. Μάλλον έχει γράψει μια εξαιρετική μουσική. Στον τρίτο το τρίτο έχει γράψει. Εντάξει, οκ. Είναι και εξαιρετικά τραγούδια. Μόνο εμένα το έχει γράψει ένα σκυλάκι που θέλω να το γράψει. Το γράψει κάποιο. Όχι, δεν θα το πει. Καλούτσι, κόσμο να γράψει. Δεν θα τα πει. Ότι το ένα από τα τραγούδια τη παράσταση. Τυχαίνει να το λέω εγώ, δεν το λέω γι' αυτό. Πέρυσι πήρε το βραβείο στα. Στα Queer Theatre Awards. Σαν καλύτερο τραγούδι. Έτσι, μπράβο. Και θα κυκλοφορήσει φέτος από την Πολυμνή. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Και το άλλο που λέει η Αλεξάνδρα Κόνιακ έχει ήδη κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει. Και φωνάει η Αλεξάνδρα Κόνιακ. Από την Πολυμνή. Από την ίδια. Τώρα περιμένω το δικό μου να βγει, θα δούμε πώς θα γίνει. Δημητρός, θα πάω κάτω να στείλω και το σκηνοθέτη πάνω να σας πει για αυτό στην αγκιά. Άμα θέλει να έρθει, που δεν θέλει, αλλά άμα θέλει. Δεν θέλει. Δεν ξέρω. Καλά, το δεις, εσύ θέλει τον άλλο να το δεν το θέλει, ο σκηνοθέτης. Εσύ, Δημητρά. Εγώ. Αλλού σε βρίσκουμε, αλλού σε πτώ. Τι να είσαι. Άλλα είχαμε. Ηθοποιός επαγγέλωμε. Εδώ έχουμε και τη φωτογράφου που έκανε μια εξαιρετική φωτογράφηση για την παράσταση. Το όνομά της, πες το, με Χριστίνα Φιλακτοπούλου, παρακαλώ, ελάτε μέσα. Κάνει και τα φώτα. Ελάτε. Δεν παίρνει μέσα, πάρε πίσω, πίσω από την κάμερα. Είναι πίσω από τις κάμερες. Ανάκη φωτογράφου. Υπάρχει μια πολύ σημαντική εργασία. Για την παράσταση θα μαρτυρήσει τίποτα δεν θα χρησιμοποιήσει. Ο σκεφτέ είναι. Όπω και ο Δημήτρη ο Καρατζιά, ο οποίο είναι και ένα. Το μισό από την ψυχή του πόλη. Δηλαδή το ένα μισό είναι ο Δημήτρη ο Καρατζιά, που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία. Και ο Μάνος Αντωνιάδης, που είναι και ο συνθέτης της παράστασης και είναι εδώ, είναι το άλλο μισό της ψυχής του Βολτ. Επειδή έχει τελευταία παράσταση τώρα, που κάνουμε εμείς σαν για το Βολτ. Ναι. Δεν είναι αυτή, δηλαδή. Εσείς δεν τελειώνετε. Ναι, δεν σας θέλουμε άλλο. Τι λες. Save the best for the most. Προλάβατε και καλύψατε δηλαδή όλες τις παραστάσεις που μόνο μία. Μόνο μία από όλη τη χρονιά. Μόνο μία δεν προλάβαμε. Ποια ήταν τυχερή. Κάστο το. Τώρα δεν είναι, έχουμε στεγνωθεί. Για τους πάντους τώρα καταλαβαίνετε ότι έχετε καλύψει εδώ πέρα τον καρνιά. Το παγκάκι το κάνατε. Το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή το παγκάκι το κάνατε, το παγκάκι το κάνατε. Το παγκάκι. Καλά, τότε δεν είχα ξεκινήσει. Α, δεν φταίω, εγώ έχεις ξεκινήσει. Δεν πιάνετε αυτό. Δεν είμαι υποσιογράφος, το πάνω. Το ξέρεις εσύ. Τι έρωτας. Τι έρωτας. Είπες έρωτες εσύ. Έρωτας. Αγιάτρευτος. Πάμε λίγο. Κάποιος συγκεκριμένη. Θα μας τα αποκαλύψει. Την κοπέλα δίπλα. Την φωνάρα. Την κοπέλα δίπλα με αυτή τη φωνάρα. Μάλιστα. Ναι, ένα τραγικό έρωτα κι αυτό. Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν υπάρχει κανένα έρωτα στο έργο που να μην είναι. Νομίζω κανένα δεν έχει καλό τέλος. Εδώ η αγάπη και μόνο γίνεται τραγική. Όχι μόνο έρωτα. Μου δίνει η τραγική όψη τη αγάπη αυτή είναι η ουσία της παράστασης. Η ουσία της παράστασης είναι αυτή και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το σκεφτόμαστε φυσικά. Οπότε έχει είναι μια όψη είναι και πρωτότυπη. Αυτή η όψη και αυτή η όψη της αγάπης που περιγράφει ο Παναγιώτης Πρατάκος που έγραψε το έργο. Σωστό.
Είναι και είναι αυτή η πλευρά, η τραγική πλευρά της αγάπης. Η αγάπη δεν είναι μόνο αγάπες και λουλούδια που λέει αυτό. Είναι και δύσκολο. Καλά θα ήταν, για όλους μας. Ωραία, εγώ είπα. Κάτι άλλο, κάποιος. Θέλω να πω. Μετά πες γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένα σχόλιο στην κίτρινη δημοσιογραφία. Ο συμπρόσωπος της κίτρινης δημοσιογραφίας. Είναι πέντε λοιπόν ιστορίες. Θα το γυρίσω τώρα εγώ τώρα. Είναι πέντε λοιπόν ιστορίες όπου αυτές συνδέουν τον άνθρωπο. Συνδέονται με τη δημοσιογράφο που τα έχει στο μυαλό της. Ή είναι στην... Ποια είναι η δημοσιογράφο? Ή ουσιαστικά είναι μάλλον... συμβάντα, ιστορίες που ενδεχομένως είτε κάποια να τα έχει στο μυαλό της, είτε κάποια είχε καλύπτει ως ρεπόρτερ στην εκπομπή που έκανε. Οπότε ήταν γεγονότα, ήταν ιστορίες που είχαν με έναν τρόπο κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης και είχαν απασχολήσει το Πανελλήνιο σε σχέση με την ακρότητα της συνθήκης, ας πούμε. Τι κίτρινα θα μας δώσει να κλείσουμε από όλους εδώ. Και εκτός έργου, και εκτός έργου, ένα για τον καθένα. Βασικά να πούμε και κάτι πριν κλείσει, ότι ο Μπρατάκος βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα και έγραψε τις ιστορίες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ιστορίες της διπλανής πόρτας, δηλαδή ουσιαστικά είναι πράγματα... Δεν είναι όλες πέρας από μια λόγη, μπορεί να είναι ακραίες, αλλά δεν είναι συνήθως. Δεν θα μας δώσει κανείς κίτρινο. Οπότε είναι το πρώτο που είναι δημοσιογράφος. Ένα κίτρινο για να. Ένα κίτρινο. Δώσε ένα αποκλειστικό. Μια λέξη πες μόνο. Ένα συγκεκριμένο. Θα πω μια λέξη και θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια. Πολύ συντροφικότητα. Στην επόμενη εκπομπή περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε.